συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην πρώτη μέρα των εκδηλώσεων του 50ου Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Σας καλωσορίζουμε επίσης στην κόκκινη γωνιά για την ισοτιμία και τη χειραφέτηση των γυναικών στα πλαίσια του 50ου Φεστιβάλ μας. Από σήμερα, το Πάρκο Τρίτσι γεμίζει με περηφάνεια, με συγκινημένα, φωτεινά πρόσωπα για την ιστορική μέχρι τώρα διαδρομή του. Το Φεστιβάλ μας αντέχει στο χρόνο γιατί χτίστηκε πάνω στα πιο γερά θεμέλια, στο πιο δίκαιο, ρεαλιστικό, φωτεινό, ελπιδοφόρο σκοπό που γέννησε ποτέ η ανθρωπότητα, την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Η προβολή των ανατρεπτικών, προοδευτικών θέσεων του ΚΚΕ και της ΚΝΕ για την ισοτιμία και τη χειραφέτηση των γυναικών υπήρξε συστατικό στοιχείο της δραστηριότητας των εκδηλώσεων του περιεχομένου του φεστιβάλ μας όλα αυτά τα 50 χρόνια. Και δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς. Το κόμμα μας από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής του έχει πρωτοπόρα συμβολή σε αυτή την υπόθεση που αποτυπώνεται κιόλας στο ιδρυτικό καταστατικό του. Στηριγμένο στην κομμουνιστική ιδεολογία, έκανε την ανατροπή σε ιδέες, πρακτικές για τη θέση της γυναίκας στην κοινωνική εργασία, στις σχέσεις των δύο φύλων, έγραψε ιστορία στην πάλη για την ισοτιμία των δύο φύλων. Έτσι και φέτος, γιορτάζοντας και τιμώντας το μισό αιώνα ζωής του φεστιβάλ μας, στην κόκκινη γωνιά για την ισοτιμία και τη χειραφέτηση των γυναικών, θα αναπτυχθεί καθ' όλο το τετραήμερο πλούσια δραστηριότητα, προκειμένου να συζητήσουμε με τις επισκέπτριες και τους επισκέπτες του φεστιβάλ μας γύρω από τις πρωτοπόρες θέσεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, τις αγωνίες και τους προβληματισμούς που γεννιόνται σήμερα για τις διακρίσεις σε βάρος των γυναικών, τις σχέσεις των δύο φύλων και άλλα θέματα. Σε αυτά τα πλαίσια, πραγματοποιούμε σήμερα την εκδήλωση συζήτηση με θέμα «Αλήθειες και ψέματα για την ισοτιμία της γυναίκας μέσα από την εκπαίδευση και τη θεωρία ως φύλου». Τώρα, δίνουμε το λόγο στη συντρόφισσα Γωγό Θεοδωροπούλου, μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ, επικεφαλής της Επιτροπής του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ για τις νέες γυναίκες και τα νέα ζευγάρια, για το άνοιγμα της συζήτησης. Καλησπέρα, συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι. Το θέμα της σημερινής μας εκδήλωσης, όπως και όλο το περιεχόμενο της κόκκινης γωνιάς, βασίζεται στην προσπάθεια που κάναμε η Επιτροπή του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ, μαζί με συντρόφισσες φοιτήτριες, εκπαιδευτικούς, με γυναικεία στελέχη, να μελετήσουμε τι διδάσκεται στις σχολές και στα σχολεία για τις ανισότιμες σχέσεις των δύο φύλων. Πήραμε αυτή την πρωτοβουλία γιατί τα τελευταία χρόνια έχει φουντώσει η συζήτηση στα αμφιθέατρα, στις τάξεις, στις παρέες, γύρω από μια θεματολογία που συνδέεται με τη βία και τις διακρίσεις σε βάρος της γυναίκας, με τις οικογενειακές σχέσεις, τη σεξουαλικότητα και άλλα. Στόχος μας της σημερινής μας συζήτησης είναι να τροφοδοτήσουμε τη σκέψη και τον προβληματισμό σε σχέση με αυτά τα ζητήματα. Όχι μόνο να κρίνουμε τα ψέματα που εντοπίσαμε μέσα στα σχολικά βιβλία και τα πανεπιστημιακά συγγράμματα, που ήταν αρκετά, όχι μόνο να σπείρουμε το σπόρο της αμφισβήτησης για τις αντιεπιστημονικές, αντιδραστικές θεωρίες που διδάσκονται από καθέδρας οι νέοι και οι νέες σήμερα. Κυρίως φιλοδοξούμε να αποτελέσει αυτή η συζήτηση μια ευκαιρία να φωτιστεί η αλήθεια γύρω από τη ρίζα, την εξέλιξη και τη λύση της γυναικείας ανισοτιμίας. Γνωρίζουμε άλλωστε ότι η ίδια εκπαίδευση ως μηχανισμός του αστικού κράτους αναπαράγει την κυρίαρχη αστική ιδεολογία με σκοπό την ιδεολογική χειραγώγηση της συνείδησης της νέας γενιάς για να μπορεί να υπερασπίζεται και να διαιωνίζει την κυριαρχία της. Την κυριαρχία της αστικής τάξης. Στο σημερινό αστικό σχολείο και πανεπιστήμιο είναι κυρίαρχες τάσεις και ο υποκειμενισμός και η άρνηση της αντικειμενικής αλήθειας, του αντικειμενικού χαρακτήρα της και η αποσπασματική θεώρηση της πραγματικότητας. Έτσι, καλλιεργείται στις νέες και στους νέους ένας μεταφυσικός τρόπος σκέψης για τα κοινωνικά φαινόμενα και μια κοσμοαντίληψη χωρίς αρχή, μέση και τέλος, που παρουσιάζει την πραγματικότητα αναποδογυρισμένη, με το κεφάλι πάνω, με το κεφάλι κάτω, ναι, και τα πόδια πάνω. Ναι, είμαι στο χώρο. Δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικός ο τρόπος προσέγγισης της ανισοτιμίας των δύο φύλων. Το κοινό υπόβαθρο
των σχετικών θεωρητικών προσεγγίσεων που αναπαράγονται μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία είναι ότι ο καθοριστικός παράγοντας για την οργάνωση της οικονομίας, της εξουσίας και κάθε πλευράς της κοινωνικής ζωής είναι το φύλο. Σε αυτή την κατεύθυνση, τα πανεπιστημιακά συγγράμματα παρουσιάζουν ως αιτία της ανισοτιμίας της γυναίκας στην πατριαρχία, ως ένα παράλληλο σύστημα κυριαρχίας των ανδρών στην οικονομική ζωή, στα όργανα εξουσίας, στην οικογένεια. Το προβάλλουν αποσπασμένο από τις κυρίαρχες οικονομικές εκμεταλλευτικές σχέσεις. Συσκοτίζουν ότι αυτό που καθορίζει τη θέση γυναικών και ανδρών στην κοινωνία δεν είναι το φύλο τους, αλλά η ταξική τους θέση, δηλαδή η σχέση τους με τα μέσα παραγωγής. Άρα, για να αναρωτηθούμε, βελτιώθηκε η θέση της φοιτήτριας, της μαθήτριας, όταν υπήρχε υπουργός παιδείας γυναίκας? Έδειξαν μεγαλύτερη ευαισθησία η κυρία Φον ντερ Λάιεν ή η Καμάλα Χάρις για τη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού από το κράτος δολοφόνος του Ισραήλ, που πλειονότητα των θυμάτων είναι γυναίκες και παιδιά? Όχι. Με μεγάλη αποφασιστικότητα υπηρέτησαν και υπηρετούν με την πολιτική τους στάση τα συμφέροντα της εκμεταλλεύτριας τάξης. Ο στόχος τους, όμως, αναπαράγοντας τέτοιες αντιεπιστημονικές θεωρίες, είναι πιο βαθύς και ουσιαστικός, και σε αυτό θέλει προσοχή. Επιδιώκουν να θολώσουν τις νεανικές συνειδήσεις, τον ταξικό χαρακτήρα του αστικού κράτους, της αστικής δημοκρατίας και εξουσίας. Κυρίως απομακρύνουν τις νέες και τους νέους, τις νεανικές συνειδήσεις, από την αναζήτηση της πραγματικής αιτίας της γυναικείας ανισοτιμίας, που είναι η ταξική εκμετάλλευση και παραμένει μέχρι και σήμερα. Μπορεί πολλοί από εδώ να σκέφτεστε φυσικά ότι σήμερα ορισμένες κραυγαλαίες διακρίσεις που βίωναν οι γυναίκες, οι γιαγιάδες μας, γυναίκες που ζούσαν στο παρελθόν, μεγαλύτερες, έχουν ξεπεραστεί. Για παράδειγμα, μια νέα γυναίκα δεν έχει να αντιμετωπίσει τη θεσμική απαγόρευση στην εκπαίδευση. Πλέον μπορεί να εργαστεί σε διάφορα επαγγέλματα, ακόμα και σκλάβους νέων τεχνολογιών, που παλιότερα δεν θα υπήρχε γυναικεία συμμετοχή ούτε για αστείο. Πλέον, στο οικογενειακό δίκαιο έχουν όντως καταργηθεί ορισμένες διακρίσεις ευάρος της, όπως για παράδειγμα η πρίκα. Μπορεί πλέον να εκλέγει και να εκλέγεται. Όμως, αν σκεφτούμε και αν δούμε πιο βαθιά την πραγματικότητα, θα εντοπίσουμε ότι η ισότητα στον νόμο δεν σημαίνει ισότητα στην πραγματική ζωή. Ο καπιταλισμός ξέρει πολύ καλά ότι το κέρδος προέρχεται από την εκμετάλλευση της μισθωτής εργασίας, τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών. Έτσι, προσπαθεί φυσικά να τραβήξει στην εργασία μεγαλύτερο ποσοστό εργαζόμενων γυναικών. Όμως, παρά την τυπική εξίσωση στον νόμο, αξιοποιεί οποιαδήποτε διάκριση, οποιαδήποτε ιστορική διαμορφωμένη ανισοτιμία παραμένει στην κοινωνία ως καθυστέρηση, από τη στιγμή που εξυπηρετεί την κερδοφορία του κεφαλαίου. Δηλαδή, αντιμετωπίζει τα πράγματα όπως το βολεύει. Στο όνομα της τυπικής ισότητας, καταργεί πρόσθετα εργασιακά, ασφαλιστικά, κοινωνικά δικαιώματα των γυναικών για την προστασία της μητρότητας, για τη στήριξη της οικογένειας. Την ίδια στιγμή εξισώνει προς τα κάτω τους μισθούς, γενικεύει τις ελαστικές σχέσεις εργασίας, όπως τα 13 ώρα, σβαραλιάζει τον εργάσιμο χρόνο. Πάνω στο έδαφος των εκμεταλλευτικών σχέσεων, φυσικά, αναγνωρίζουμε ότι επιβιώνουν και αναπαράγονται σκοταδιστικές πατριαρχικού τύπου αντιλήψεις και στερεότυπα για την κοινωνική θέση της γυναίκας. Αυτά αφορούν σε κατάλοιπα από τη δουλοκτητική, τη φεουδαρχική κοινωνία, που δεν έχουν ξεριζωθεί στο επίπεδο της υποφοράς, της ηθικής, των αξιών και άλλα. Το κουκουέ και η ΚΝΕ ποτέ δεν συμβιβαστήκαμε με τέτοιου είδους αντιλήψεις. Τις αντιπαλέψαμε και τις αντιπαλεύουμε στην πράξη, πρώτα και κύρια με την προσπάθεια να ανέβει ουσιαστική συμμετοχή των γυναικών στην καθημερινή δράση και στα όργανα του εργατικού λαϊκού κινήματος. Όμως, δεν δικαιολογείται η προσπάθεια που κάνουν από καθέδρας να πείσουν τους νέους και τις νέες
ότι η ανισοτιμία της γυναίκας είναι ζήτημα νοοτροπίας, αντιλήψεων, παιδαγωγικό. Προωθούν την άποψη ότι κυρίως με νομοθετικές ρυθμίσεις και παιδαγωγικό τρόπο μπορούν να αντιμετωπιστεί οι πρόσθετοι σε σχέση με τον άνδρα κατά πίεση της γυναίκας. Επιτιδευμένα κρύβουν ότι καμία από τις κυρίαρχες αστικές αντιλήψεις για τη σχέση των δύο φύλων δεν μπορεί να ξεριζωθεί χωρίς ριζικές αλλαγές στην οικονομία. Τέτοιες απόψεις σπαραλιάζουν τον κοινό αγώνα ανδρών και γυναικών με βάση τα λαϊκά εργατικά συμφέροντα. Επιδιώκεται οι φοιτήτριες, οι μαθήτριες, οι νέες εργαζόμενες να δουν ως εχθρό το συμφοιτητή τους, το συμμαθητή τους, το συνάδελφό τους. Η επικράτηση, ας σκεφτούμε, αυτής της αντίληψης, της συνείδησης εργατικής τάξης γίνεται ακόμα πιο επικίνδυνη σε μία περίοδο που οι σιρήνες του υπερεαλιστικού πολέμου ηχούν όλο και πιο δυνατά στα αυτιά μας, που ο κίνδυνος μιας γενικευμένης πολεμικής ανάφλεξης είναι πιο ορατός από ποτέ και προβάλλει το επιτακτικό καθήκον για εμάς να δυναμώσει η εργατική λαϊκή πάλη γυναικών και ανδρών από κοινού ενάντια στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ευλογής της χώρας μας σε αυτούς. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, διαβάζαμε σε αρκετά σχολικά συγγράμματα για το ρόλο του φεμινιστικού κινήματος στις κατακτήσεις των γυναικών. Δεν μας κάνει καμία εντύπωση. Ακόμα και όταν κάνουν ιστορική αναφορά στις αλλαγές στην κοινωνική θέση της γυναίκας, αφήνουν στην αφάνεια ότι οι αναχρονιστικές αντιλήψεις και πολιτικές πρακτικές δεν παραμερίστηκαν χωρίς σκληρό τίμημα για τις αγωνίστριες εργάτριες, αγρότησες, όπως επιβεβαιώνεται από τις σελίδες της ιστορίας του παγκόσμιου εργατικού κινήματος. Περιορίζονται στις προσπάθειες μιας μερίδας μορφωμένων αστών γυναικών στα πρώτα βήματα του καπιταλισμού να διεκδικήσουν μια αναβαθμισμένη θέση στην κοινωνία, δηλαδή το δικαίωμα της πολιτικής ψήφου, αστικούς εξυγχρονισμούς, στο κληρονομικό και στο οικογενειακό δίκαιο, στην εκπαίδευση κτλ. Η αλήθεια είναι ότι στην πάλη για την ισότητα δικαιωμάτων γυναικών και ανδρών ανέπτυξαν δράση και τα δύο ρεύματα, και το φεμινιστικό και το εργατικό γυναικείο κίνημα, αρκετές φορές μάλιστα σε διαπάλη μεταξύ τους. Στη συνέχεια, το γυναικείο κίνημα με ριζοσπαστικό προσανατολισμό συμπορεύτηκε με το εργατικό κίνημα, διεκδικώντας μέτρα υπέρ των μισθωτών γυναικών, αλλά και των αγροτησών, των αυτοαποσχολούμενων γυναικών. Αντιπάλεψε στην πράξη την ταξική ρίζα της γυναικείας ανισοτιμίας και τον ανταγωνισμό ανάμεσα στα δύο φύλλα. Η ίδια ιστορική πορεία του γυναικείου κινήματος μας διδάσκει ότι οι αγώνες για τα δικαιώματα των γυναικών ποτέ δεν χαρακτηρίζονται από πολιτική ταξική ουδετερότητα όπως παρουσιάζεται σήμερα από τα σχολικά εγχειρίδια και ορισμένα πανεπιστημιακά συγγράμματα. Χρειάζεται να εστιάσουμε ίσως την προσοχή μας από αυτά που μελετήσαμε, διαβάσαμε, θα δείτε πολλά να παρουσιάζονται και στην έκθεσή μας. Χρειάζεται να εστιάσουμε την προσοχή μας στο εξής. Όλες οι παραπάνω προσεγγίσεις στο κατασταλλαγμά τους συνοδεύονται από αντίστοιχη επεξεργασία πολιτικής γραμμής. Επιδιώκουν από τη μία να παρουσιάσουν την ταξική πάλη ξεπερασμένη και από την άλλη να διαμορφώσουν, υποτίθεται, νέους φορείς πολιτικής και κινηματικής δράσης στη βάση άλλων χαρακτηριστικών όπως το φύλο, η σεξουαλικότητα και άλλοι. Καταλαβαίνουμε ότι σήμερα υπάρχει συζήτηση, ανησυχία για τις ερωτικές σχέσεις, προβληματισμός για τη δυσκολία στην επικοινωνία ανάμεσα στα αγόρια και τα κορίτσια, στην ανάπτυξη συναισθηματικών δεσμών. Αφορά σε εξελίξεις σχέσεις των δύο φύλων στο έδαφος της σύγχρονης αντιδραστικοποίησης του καπιταλισμού. Οι αλλαγές στην κοινωνική θέση της γυναίκας, με κύρια, πρώτα και κύρια, την πιο μαζική συμμετοχή της στην κοινωνική εργασία ως μισθωτή ή ως αυτοαπασχολούμενη,
θέτουν σήμερα υπό αμφισβήτηση τους αναχρονιστικούς διαφοροποιημένους κοινωνικούς ρόλους για τον άνδρα και τη γυναίκα. Σήμερα οι γυναίκες και άνδρες εργάζονται, μοιράζονται τις ευθύνες στη συμβίωσή τους. Περισσότερο σε σχέση με το παρελθόν, συμβάλλουν στην από κοινού ανατροφή των παιδιών. Το παλιό μπορεί να σπάει και καλώς, όμως δεν έχουν γεννηθεί σήμερα οι νέες οικονομικές, κοινωνικές σχέσεις για να ανθίσει το νέο περιεχόμενο των ισότιμων σχέσεων. Έτσι δημιουργούνται τριγμοί στη σχέση των δύο φύλων. Τα θράσματα αυτών των τριγμών, μάλιστα, αξιοποιούν οι αντιεπιστημονικές ανορθολογικές θεωρίες περί ρευστότητας του φύλου και της σεξουαλικότητας, για το οποίο θα γίνει και ξεχωριστή ομιλία. Από όλα όσα έχουμε συζητήσει, σίγουρα προκύπτει ένα ερώτημα. Υπάρχει τρόπος να διαμορφώσουμε ρογμές σε αυτή τη συγκροτημένη ιδεολογική επίθεση του αστικού κράτους μέσα από την εκπαίδευση όλων των βαθμίδων? Κόντρα στα σκοτάδια των αντιδραστικών ανορθολογικών θεωριών φωτίζει η αλήθεια. Πραγματική ελευθερία είναι συνειδητοποιημένη αναγκαιότητα. Να γνωρίζεις τους νόμους που διέπουν τη ζωή και τη δράση σου. Να μάχεσαι συλλογικά για την κοινωνική απελευθέρωση από τα δεσμά της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης. Ως όρο για την κάλυψη του συνόλου των κοινωνικών αναγκών για την ανάπτυξη της κάθε προσωπικότητας. Ο σοσιαλισμός-κομμουνισμός είναι η απάντηση στις αγωνίες, τους προβληματισμούς, την αγανάκτηση των νέων γυναικών, εργατικής λαϊκής ένταξης και καταγωγής, που βιώνουν τις οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές διακρίσεις σε κάθε πλευρά της ζωής τους. Προϋπόθεση για την οικοδόμηση αυτής της κοινωνίας είναι το επαναστατικό ξερίζωμα της καπιταλιστικής ιδιοκτησίας και όλων των άλλων κοινωνικών σχέσεων που διαμορφώνονται γύρω από αυτή. Ο επιστημονικός κεντρικός σχεδιασμός της κοινωνικής παραγωγής και των κοινωνικών υπηρεσιών στη βάση της κοινωνικής ιδιοκτησίας και με κριτήριο όχι το επιχειρηματικό καπιταλιστικό κέρδος, αλλά την ικανοποίηση των ολοένα διευρυνόμενων αναγκών, κοινωνικών αναγκών, εξασφαλίζει δουλειά σε όλες και σε όλους, με βάση την τεχνική ή επιστημονική ή καλλιτεχνική τους εκπαίδευση. Δεν τσιγκουνεύεται σε δαπάνες για τη στήριξη της μητρότητας, της λαϊκής στέγης, για υποδομές και υπηρεσίας προστασίας του παιδιού και άλλα. Έτσι, ανοίγει διάπλατα ο δρόμος για καθολική συμμετοχή της γυναίκας στα όργανα της εργατικής εξουσίας. Γυναίκες και άνδρες, ως συνειδητή παραγωγή του κοινωνικού πλούτου, γίνονται πρωταγωνιστές στην εμβάθυνση των κομμουνιστικών σχέσεων. Σταδιακά και όχι αυθόρμητα, αλλά μέσα από το εκπαιδευτικό σύστημα και με την καθοδήγηση του Κομμουνιστικού Κόμματος, διαμορφώνονται οι βάσεις για να ξεριζωθεί ο ανταγωνισμός ανάμεσα στους εργαζόμενους, μεταξύ των δύο φύλων, να διαμορφωθούν ειλικρινείς σχέσεις συντροφικότητας, συναδελφικότητας, φιλίας και έρωτα. Αυτή η συζήτηση σίγουρα είναι μία αρχή. Το κόμμα μας ΚΙΚΝΕ, έχουμε επίγνωση ότι ο πόλεμος με τις νέα σκοπής αντιδραστικές απόψεις, με τη σύγχρονη πλήση εγκεφάλου, με τον ανορθολογισμό, απαιτεί γιγαντιαία ιδεολογική αντεπίθεση. Απαιτεί όμως και επίμονη προσπάθεια για την προσέλκυση όλο και περισσότερων νέων γυναικών στα εργατικά σωματεία, στις ενός αυτοαπασχολούμενων, στους γυναικείους συλλόγους, στη ΣΟΓΕ, στους φοιτητικούς συλλόγους, στα όργανα τους. Πρώτα απ' όλα στο ΚΚΕ και την ΚΝΕ. Στο δρόμο της γνώσης και του αγώνα, κάθε μαθήτρια, φοιτήτρια, κάθε νέα γυναίκα μπορεί να προσδιορίσει την αληθινή, ταξική της θέση και το ρόλο της στην κοινωνία. Τον ρόλο της πρωταγωνίστριας των μεγάλων κοινωνικών πολιτικών αλλαγών, του εκφραστή, του δημιουργού, του αληθινά προοδευτικού στην κοινωνική σκέψη, στην κοινωνική δράση, σε όλες τις πλευρές της κοινωνικής ζωής. Τώρα δίνουμε το λόγο στη Βασιλική Μπαζιώτη, μέλος της Επιτροπής του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ για τις νέες γυναίκες και τα νέα ζευγάρια, για την παρέμβασή της με θέμα «Η ανισοτιμία της γυναίκας οφείλεται στο φύλο».
Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, άραγε η κοινωνική ανισοτιμία της γυναίκας οφείλεται στο φύλο? Είναι ένα ερώτημα που μπορεί να γεννηθεί σε όποια και όποιον διαβάσει μερικές σχετικές σελίδες από τα σχολικά βιβλία και πανεπιστημιακά συγγράμματα. Βασικός άξονας πάνω στον οποίο χτίζουν την αντίληψή τους είναι ότι οι διακρίσεις σε βάρος της γυναίκας οφείλονται στον τρόπο που δομείται η κοινωνία. Η αιτία, λένε, βρίσκεται στην αντρική κυριαρχία στις δομές εξουσίας που αποκλείουν και καταπιέζουν τις γυναίκες, δηλαδή στην πατριαρχία. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, αποτελεί κοινωνικο-οικονομικό σχηματισμό που τέμνει οριζόντια όλους τους γνωστούς λοιπούς κοινωνικο-οικονομικούς σχηματισμούς. Με άλλα λόγια, προβάλλουν ότι η βάση της κοινωνίας που ζούμε έχει δύο φύσεις, την πατριαρχική και την καπιταλιστική, και μάλιστα η πρώτη υπερισχύει της δεύτερης. Είναι όμως έτσι? Όλες αυτές οι κοινωνικές διακρίσεις σε βάρος της γυναίκας δεν μπορούν να εξηγηθούν ως προϊόν της εξουσίας του άντρα στην οικονομική ζωή, στην οικογένεια, σε κάθε πλευρά της κοινωνικής ζωής, χωρίς ιστορική, ταξική αναφορά. Για παράδειγμα, το πατριαρχικό δίκαιο της δουλοκτητικής κοινωνίας δεν ήταν προϊόν της υποκειμενικής άποψης των ανδρών γενικά. Επιβλήθηκε στο πέρασμα από την πρωτόγονη κομμουνιστική κοινωνία, που κυριαρχούσε η μητριαρχική γραμμή για την καταγωγή των παιδιών, στην πρώτη ιστορικά εκμεταλλευτική κοινωνία, ως ανάγκη της τάξης των δουλοκτητών να μεταβιβάσουν την κληρονομιά τους στους γνήσιους απογόνους του άντρα δουλοκτήτη. Ο πάτερ φαμίλια στη φεουδαρχική κοινωνία ήταν προϊόν της οργάνωσης της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, που το ευρύτερο αγροτικό νοικοκυριό αποτελούσε μονάδα κοινωνικής εργασίας και στο οποίο δούλευαν άνδρες, γυναίκες, παιδιά. Μπορεί ο άντρας να αναγνωριζόταν ως αρχηγός, αλλά άμεσα ή έμεσα όλο το νοικοκυριό ήταν υποταγμένο στο φεουδάρχη. Η ανισοτιμία της γυναίκας, λοιπόν, έχει τις ρίζες της σε κοινωνικο-οικονομικούς παράγοντες που διαμορφώθηκαν με τον πρώτο διαχωρισμό της κοινωνίας σε τάξεις. Δεν οφείλεται στα βιολογικά χαρακτηριστικά του φύλου της, αλλά στο είδος της εργασίας της, σε μια συγκεκριμένη βαθμίδα της ιστορικής κοινωνικής εξέλιξης, όταν ακόμα ο άνθρωπος ήταν υποταγμένος στη φύση. Έτσι, η γυναίκα, λόγω της σχέσης της με την τεκνοποίηση, ήταν αναγκασμένη να μένει πιο κοντά στο κοινοτικό νοικοκυριό για την προστασία της ανθρώπινης αναπαραγωγής. Όμως, σε αυτή την πρωτόγονη κομμουνιστική κοινωνία, η εργασία της ήταν εξίσου κοινωνικά αναγκαία και χρήσιμη με εκείνη του άνδρα, που απομακρυνόταν για την εξεύρεση τροφής. Με το πέρασμα χιλιάδων χρόνων, όταν η παραγωγή διευρυνόταν σε τομείς που κυριαρχούσε η αντρική εργασία, διαμορφώνονταν τα πρώτα ψήγματα ενός πλεονάσματος προϊόντων, το οποίο αποτέλεσε μετέπειτα ατομική ιδιοκτησία του άνδρα. Όπως και τα ζώα, τα εργαλεία, η αιχμάλωτη πολέμου μεταξύ των γενών, δηλαδή οι δούλοι. Σε αυτό το πέρασμα, η εργασία της γυναίκας έπαψε να έχει κοινωνικό χαρακτήρα, εγκλωβίστηκε για αιώνες στο νοικοκυριό και την ανατροφή των παιδιών. Μιλάμε για την ιστορική ήττα του γυναικείου φύλου, όπως συνόψισε τη μακροχρόνια αυτή ιστορική διαδικασία ο Έγγελς στο έργο του «Η καταγωγή της οικογένειας, της ατομικής ιδιοκτησίας και του κράτους». Μπορεί μια κοπέλα που μας ακούει να σκέφτεται: τι σχέση έχουν όλα αυτά, όσα ζούμε σήμερα, με τα αποκρουστικά περιστατικά βίας κατά των γυναικών από πρώην νυν, συζύγους ή συντρόφους τους? Φταίει ότι αυτές οι σχέσεις είναι εξουσιαστικές? Φταίει ότι οι άντρες μαθαίνουν από μικροί ότι η γυναίκα είναι η ιδιοκτησία τους? Στα σχολεία και στα πανεπιστήμια δίνονται απαντήσεις σχετικά με τη βία στις διαπροσωπικές σχέσεις, που την ξεκόβουν από τα βαθύτερα αίτια πάνω στα οποία διαμορφώθηκε η κυριαρχία του άντρα πάνω στη γυναίκα, όπως αναφέραμε. Βέβαια, αρχικά αφορούσε τις άρχουσες τάξεις και στη συνέχεια επεκτάθηκε στην αγροτιά, στην εργατική τάξη. Πράγματι, κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι επιβιώνουν τέτοιου είδους αναχρονιστικές αντιλήψεις περί κατωτερότητας των γυναικών που επιδρούν στις διαπροσωπικές σχέσεις των δύο φύλων. Αυτά τα κατάλοιπα χιλιάδων ετών παραμένουν στο σάπιο σύστημα της ατομικής ιδιοκτησίας, του ανταγωνισμού, πάνω στο οποίο διαμορφώνονται τέτοιες προσωπικότητες που φτάνουν σε τέτοιες εγκληματικές πράξεις. Δηλαδή, αυτές οι παροχημένες αντιλήψεις συντηρούνται πάνω στην εκμεταλλευτική βάση του καπιταλιστικού συστήματος που έχει στο DNA κάθε κοινωνική ανισότητα. Παρότι ο καπιταλισμός έβαλε μαζικά τη γυναίκα στην παραγωγή, κατήργησε σε έναν βαθμό την απόλυτη οικονομική εξάρτηση της γυναίκας από τον άντρα, δεν κατάφερε να καταργήσει τέτοιου είδους πατριαρχικά κατάλοιπα, γιατί η ταξική ρίζα που τα γεννά παραμένει. Συνεπώς, η εξάλληψη τέτοιων αναχρονιστικών αντιλήψεων δεν μπορεί να εναπόκειται αποκλειστικά στη διαπαιδαγώγηση ή τους εκπαιδευτικούς θεσμούς, χωρίς ριζική ανατροπή της οικονομικής βάσης πάνω στην οποία ορθώνονται οι θεσμοί αυτοί και οι κυρίαρχες αντιλήψεις.
Η αστική ατζέντα, που αναπαράγεται και μέσα από τα βιβλία του σχολείου και του πανεπιστημίου, με έντεχνο και επιστημονικοφανή τρόπο, προσπαθεί να θολώσει την πραγματική αιτία του φαινομένου και ως εκ τούτου να παρουσιάσει ότι η λύση για τις νέες γυναίκες μπορεί να αναζητηθεί στα στενά πλαίσια του εκμεταλλευτικού συστήματος. Τα επιχειρήματά τους δεν είναι πρωτοεμφανιζόμενα σήμερα, αλλά εξελίσσονται στον χρόνο, προσαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες του κεφαλαίου. Αναφέρεται χαρακτηριστικά. Ο αγώνας για σεξουαλική απελευθέρωση συνδεόταν διαχρονικά με το δικαίωμα των γυναικών στην αυτονομία και τον αυτοκαθορισμό. Η λεγόμενη αυτοδιάθεση του σώματος δεν αναφέρεται στην ελευθερία μιας κοπέλας χωρίς οικονομικούς και κοινωνικούς καταναγκασμούς και με την αναγκαία επιστημονική ή κρατική φροντίδα να επιλέξει σύντροφο, να αποφασίσει αν θα προχωρήσει σε άμβλωση και άλλα. Ουσιαστικά, διαστρεβλώνεται η έννοια της απελευθέρωσης της ελευθερίας. Παρουσιάζεται ως ζήτημα ατομικής ευθύνης της κοπέλας, η δυνατότητα να κάνει το σώμα της ό,τι θέλει, κρύβοντας κάτω από το χαλί τα σημερινά εμπόδια που συναντά οικονομικά και κοινωνικά. Με αυτόν τον αντιδραστικό μανδύα νομιμοποιούν την πορνεία, την ακραία μορφή εκμετάλλευση των γυναικών και εμπορευματοποίηση σεξουαλικότητας. Εξετάζοντας το φαινόμενο της πορνείας ιστορικά έως σήμερα, θα διαπιστώσουμε πως οι αιτίες που οδηγούν γυναίκες, ακόμα και άντρες και παιδιά, να πουλήσουν το σώμα τους έναντι αμοιβής, είναι οι οικονομικοί και κοινωνικοί καταναγκασμοί που γεννάει η καπιταλιστική κοινωνία. Δεν είναι ελεύθερη επιλογή η σύναψη σεξουαλικής σχέσης καταναγκαστικά για λόγους οικονομικούς. Στον καπιταλισμό, στο βωμό του κέρδους, υποτάσσονται όλες οι εκδηλώσεις της κοινωνικής ζωής, εμπορευματοποιείται ακόμα και η σεξουαλικότητα, αποφέροντας τεράστια κέρδη σε επιχειρήσεις, σε κράτη, σε κυκλώματα πορνείας, είτε παράνομα είτε νόμιμα. Φίλες και φίλοι, αυτό που περισσότερο έχει σημασία να κρατήσουμε είναι η στόχευση των απόψεων, των θεωριών και των πολιτικών πρακτικών που αναπαράγονται από τα πανεπιστημιακά και σχολικά βιβλία. Δεν είναι άλλη από το ξέπλυμα του καπιταλιστικού συστήματος, προσπαθώντας να καλλιεργήσουν στις νέες και στους νέους, των παιδιών της εργατικής τάξης και των άλλων λαϊκών στρωμάτων, πως μπορεί να υπάρξει γυναικεία ισοτιμία και χειραφέτηση εντός των εκμεταλλευτικών του πλαισίων. Δεν μας κάνει εντύπωση ότι τα αστικά επιτελεία, προκειμένου να θωρακίσουν ιδεολογικά το σύστημα που υπηρετούν, προσπαθούν να αθωλώσουν, να αποπροσανατολίσουν και εν τέλει να αποσπάσουν τις ανισότιμες σχέσεις των δύο φύλων από τη ρίζα τους, την ταξική εκμετάλλευση. Συνοψίζοντας, για το ξερίζωμα της γυναικείας ανισοτιμίας, είναι αναγκαίος και επίκαιρος ο αγώνας στο δρόμο της ανατροπής του εκμεταλλευτικού συστήματος και η οικοδόμηση της κοινωνίας της πραγματικής απελευθέρωσης του σοσιαλισμού-κομμουνισμού. Τώρα δίνουμε το λόγο στη Βικτωρία Κούτσι, μέλος του τμήματος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ για την ισοτιμία και τη χειραφέτηση της γυναίκας, για την παρέμβασή της με θέμα «Τι είναι το φύλο, υπάρχει αντικειμενικός προσδιορισμός?». Καλησπέρα και από μένα. Μπορεί πολλές και πολλοί να αναρωτιέστε για τον τίτλο της θεματικής αυτής παρέμβασης, αφού η απάντηση μοιάζει μάλλον αυτονόητη. Τι μας οδήγησε λοιπόν στην επιλογή αυτού του ερωτήματος? Το γεγονός ότι αμφισβητείται ο αντικειμενικός προσδιορισμός του φύλου μέσα από τις θεωρίες περί ρευστότητας του φύλου, που πλέον διαπερνούν το πρόγραμμα σπουδών όλων των επιστημονικών αντικειμένων, από τις κοινωνικές επιστήμες μέχρι τις φυσικές επιστήμες όπως τη βιολογία και τα πολυτεχνία. Αλλά ακόμα και στα σχολεία, που αν και μέχρι στιγμής υπάρχουν μόνο κατευθύνσεις από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, γίνεται συζήτηση στις παρέες των μαθητών και των μαθητριών, συχνά και με την παρέμβαση εκπαιδευτικών και ιδιαίτερα κάτω από την επίδραση του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η αντίρρησή μας δεν αφορά τον ομόφυλο σεξουαλικό προσανατολισμό και την ανάγκη να ξεπεραστεί ο κοινωνικός στιγματισμός του. Και δεν χωράει συζήτηση ότι υπάρχει ανάγκη διαπαιδαγώγησης των νέων και μέσω της εκπαίδευσης για την ισοτιμία των δύο φύλων, για την κατάργηση των διαχωρισμένων κοινωνικών ρόλων για τον άντρα και τη γυναίκα, που τα τείχη τους ορθώθηκαν και σφυριλατήθηκαν με το πέρας χιλιάδων χρόνων. Η αντίθεσή μας αφορά στις θεωρίες περί απροσδιοριστίας και ρευστότητας του φύλου. Ακόμα και οι περιπτώσεις ανθρώπων με δυσφορία φύλου ή ίντερσεξ ατόμων, δηλαδή χωρίς σαφή ή απόλυτη κυριαρχία των ανδρικών ή γυναικείων βιολογικών χαρακτηριστικών, δεν δικαιολογούν τις ιδεαλιστικές θεωρίες περί σπάσματος του φύλου. Δεν ανατρέπουν τον κανόνα της συμπληρωματικότητας του άνδρα και της γυναίκας την αναπαραγωγή του είδους.
Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, ο περιορισμένος χρόνος της ομιλίας μας δεν μας επιτρέπει να κάνουμε μια αναλυτική αναφορά και κριτική στα διάφορα ρεύματα των θεωριών για το φύλο που δεν είναι ενιαία και αυτοαναιρούνται και αντιφάσκουν. Ωστόσο όμως έχουν έναν κοινό παρανομαστή. Θεωρούν ότι το φύλο είναι μια κατηγορία που επιβάλλεται στα άτομα από την κοινωνία, που κατασκευάζεται από τη γλώσσα και από την νόηση. Παραλληλίζουν την ύπαρξη βιολογικών διαφορών των δύο φύλων με τις παλιές σκοταδιστικές θεωρίες περί βιολογικής κατωτερότητας της γυναίκας που δικαιολογούσαν την υποβαθμισμένη κοινωνική της θέση με βάση τα βιολογικά της χαρακτηριστικά. Ορισμένοι εκπρόσωποι αυτών των ανορθολογικών θεωριών, όπως η Τζούντιθ Μπάτλερ, φτάνουν να ισχυρίζονται το εξής, όπως η ίδια γράφει. Το φύλο δεν είναι γεγονός, είναι οι ποικίλες πράξεις φύλου που δημιουργούν την ιδέα του φύλου και χωρίς αυτές δεν θα υπήρχε φύλο. Από τη στιγμή που υποστηρίζουν ότι οι ιδέες φτιάχνουν το φύλο, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι αν αυτές αλλάξουν, μεταβάλλεται και το φύλο, δηλαδή είναι απροσδιόριστο ρευστό και διαμορφώνεται με βάση την υποκειμενική προσέγγιση του κάθε ανθρώπου. Αμφισβητούν ότι ο γυναικείος και ο ανδρικός οργανισμός είναι συμπληρωματικοί μεταξύ τους για την αναπαραγωγική διαδικασία. Βέβαια, αυτή η βιολογική συμπληρωματικότητα δεν είναι η αιτία της ανισότιμης θέσης των γυναικών στις ταξικές κοινωνίες. Ούτε ισχύει ότι οι κοινωνικές διακρίσεις σε βάρος τους ήταν αποτέλεσμα των ιδεών του αντρικού φύλου γενικά που επιβλήθηκε στην κοινωνία. Ήδη αναφέρθηκε από τις προηγούμενες ομιλίες, οι διακρίσεις αυτές έχουν αντικειμενική υλική ρίζα, τις εκμεταλλευτικές σχέσεις παραγωγής και ιστορικά σχετίζονταν με τις ανάγκες της εκάστοτε τάξης που κατήχε τα μέσα παραγωγής και την εξουσία. Πάνω σε αυτή τη βάση καθοριζόταν ο χαρακτήρας της εργασίας των γυναικών, σε συνάρτηση με την ανάγκη της ανθρώπινης αναπαραγωγής, τόσο για τους κληρονόμους της εκμεταλλεύτριας τάξης, όσο και για τους απογόνους των εκμεταλλευόμενων και καταπιεζόμενων. Με αυτή λοιπόν την ανορθολογική μέθοδο προσεγγίζουν και τη σεξουαλικότητα του ανθρώπου που διαμορφώνεται στα πλαίσια μιας σύνθετης κοινωνικής διαδικασίας. Υποστηρίζουν ότι η σεξουαλικότητα του ατόμου καταπιέζεται από την κυρίαρχη ετεροκανονικότητα, όπως λένε, την οποία συστηματικά ενοχοποιούν για τα προβλήματα συνεννόησης μεταξύ των δύο φύλων, τις ερωτικές σχέσεις και συμπεριφορές, που όμως έχουν ιστορικό και κοινωνικό περιεχόμενο. Όσο αναπτύσσεται ο άνθρωπος, όσο εξελίσσεται, τόσο πιο συνειδητή κοινωνικά και πολιτισμικά γίνεται η σεξουαλικότητά του, η οποία δεν ταυτίζεται με την αναπαραγωγή. Η ανθρώπινη σεξουαλικότητα σχετίζεται με τις κυρίαρχες οικονομικές και κοινωνικές σχέσεις μέσα στις οποίες διαμορφώνεται η κάθε ξεχωριστή προσωπικότητα. Σε αυτήν επιδρούν πολλήπλευρα κοινωνικοί παράγοντες με τον ιδιαίτερο προσωπικό τρόπο που τους προσλαμβάνει ο καθένας και η κάθε μία. Τέτοιοι, για παράδειγμα, είναι οι κυρίαρχες κοινωνικές αντιλήψεις για τις σχέσεις των δύο φύλων, πολιτικοί κοινωνικοί περιορισμοί για τη σεξουαλική ζωή, οι θρησκευτικές πεπιθήσεις, η επίδραση των γονιών, αλλά και των συνομιλίκων, οι παρέες και μια σειρά άλλοι παράγοντες. Όπως λέει ο Λένιν, στη σεξουαλική ζωή δεν εκδηλώνεται μόνο ό,τι είναι δοσμένο από τη φύση, αλλά και ό,τι έχει προκύψει από τον πολιτισμό, ευγενικό ή ποταπό. Άραγε, για ποια σεξουαλικότητα μπορούμε να μιλήσουμε για τις γυναίκες στη δουλοκτησία που θεωρούνταν ζωντανές μηχανές αναπαραγωγής παιδιών? Ή για ποια ερωτική ζωή της κόρης του δουλοπάρικου μπορούμε να μιλάμε όταν ο φεουδάρχης είχε το δικαίωμα της πρώτης νύχτας της? Ή για ποια ερωτική επιλογή των νεαρών εργατριών στον καπιταλισμό μπορούμε να μιλήσουμε όταν εξαναγκάζονταν στην πορνεία για να επιβιώσουν? Ας αναρωτηθούμε πώς διαμορφώνεται η σεξουαλική συμπεριφορά ενός 16χρονου αγοριού ή κοριτσιού όταν κατακλείζονται από τραγούδια ορισμένης κατεύθυνσης και με στίχους που έχουν χυδαίο περιεχόμενο για τη γυναίκα. Ή όταν γίνονται viral οι διάφορες διαδικτυακές πλατφόρμες εμπορευματοποίησης της σεξουαλικότητας και του σώματος, όπως το OnlyFans. Και αυτές τις μέρες γίνεται πολλή συζήτηση για την ένταξη της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στην εκπαίδευση, ακόμα και από τον υπηαγωγείο. Οι κατευθύνσεις όμως που επεξεργάζονται δεν αφορούν στην αναγκαία γνωριμία των παιδιών με τη λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού, στην προετοιμασία των αγοριών και των κοριτσιών για τις αλλαγές στο σώμα τους, για την πρώτη τους σεξουαλική επαφή, για τα μέσα αντισύλληψης, αλλά και για το ίδιο το περιεχόμενο της φιλίας και του έρωτα.
Αντίθετα, όπως είπε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού, δεν χρειαζόμαστε, λέει, μια ιατροανατομική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, αλλά μια συμπεριληπτική και δικαιωματική. Ουσιαστικά στις μέρες μας ερχόμαστε αντιμέτωποι με μια νέα προσπάθεια της καπιταλιστικής εξουσίας μέσω των θεσμών της, ειδικά της εκπαίδευσης, να αναγάγει τη σεξουαλικότητα ως το καθοριστικό στοιχείο της συνείδησης και της στάσης ζωής του ανθρώπου σε αντιπαράθεση με το κύριο κοινωνικό του γνώρισμα, δηλαδή την ταξική του θέση. Επιδιώκουν να θολώσουν ότι ο άνθρωπος πρέπει να διαμορφώνει την κοινωνική του δράση με κριτήριο τα ταξικά του συμφέροντα και όχι με κριτήριο τη σεξουαλικότητά του και τα προσωπικά του βιώματα. Γι' αυτό οι συγκεκριμένες αντιεπιστημονικές και ανορθολογικές θεωρίες περί ρευστότητας του φύλου και της σεξουαλικότητας στοχεύουν πιο μακριά. Όπως υποστηρίζει η Butler, μία από τους βασικούς εκπροσώπους αυτών των θεωριών, καμία πολιτική επανάσταση δεν είναι δυνατή χωρίς να αμφισβητηθεί η πραγματικότητα του φύλου. Όχι λοιπόν μόνο θεωρούν ξεπερασμένη, καταπιεστική τη διαδικότητα όπως τη λένε του άντρα και της γυναίκας, στο πραγματικό υποκείμενο των επαναστατικών αλλαγών, δηλαδή την εργατική τάξη, που σε επαναστατικές συνθήκες όξυνσης της ταξικής πάλης και με την καθοδήγηση του Κομμουνιστικού Κόμματος θα ανατρέψει τις καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής και θα οικοδομήσει τις σοσιαλιστικές, αντιπαραθέτουν ένα νέο υποκείμενο, απροσδιόριστο, αταξικό, που αμφισβητεί γενικά και αόριστα το σύστημα μέσα εισαγωγικά, χωρίς τον οικονομικό του προσδιορισμό και έτσι θα απελευθερώσει την ανθρωπότητα από το άκαμπτο δίπολο σύστημα άντρα-γυναίκας. Η επίδραση των συγκεκριμένων θεωριών στη συνείδηση, στον τρόπο σκέψης και στη στάση ζωής των νέων δεν περιορίζεται στα αμφιθέατρα. Σε τελική ανάλυση σχετίζεται με μια συγκροτημένη αντιδραστική κοινωνική παρέμβαση, ειδικά της εκπαίδευσης που είναι θεσμός του αστικού κράτους, για τη διαμόρφωση του νέου ανθρώπου ως αυριανού εργαζόμενου σύμφωνα με τις επιταγές και τις ανάγκες του κεφαλαίου. Άρα δεν είναι μια θεωρητική συζήτηση που αφορά λίγους. Είναι μια σκληρή μάχη ανάμεσα στην κοσμοθεωρία του επιστημονικού κομμουνισμού με την ιδεαλιστική αντιεπιστημονική προσέγγιση της αντικειμενικής πραγματικότητας. Και είναι, βλέπετε, τόσο βολικές οι υπηρεσίες που προσφέρουν αυτές οι αντιδραστικές θεωρίες στην καπιταλιστική εξουσία, που ισχυρές υπεριαλιστικές δυνάμεις, όπως η ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, τις μεταφράζουν σε πολιτικές κατευθύνσεις. Τέτοια, για παράδειγμα, είναι η λεγόμενη συμπεριληπτικότητα, βασική τους κατεύθυνση για την προώθηση μιας δικής τους επίπλαστης και βολικής κοινωνικής συνοχής, όπως με εισαγωγικά. Βέβαια, δεν υποτιμούμε, όπως είπαμε από την αρχή, την ανάγκη το σχολείο, το πανεπιστήμιο να μην παράγουν αποκλεισμούς, βία, καταπίεση, λόγω του φύλου, του σεξουαλικού προσανατολισμού και άλλων προσωπικών γνωρισμάτων. Αλλά αυτό δεν σβήνει την ταξική διάκριση, τη φτώχεια, την προσφυγιά, τη μετανάστευση, όλα αυτά που είναι στο DNA του καπιταλισμού. Το αστικό κράτος ευθύνεται για την έλλειψη μέτρων στήριξης και προστασίας ανάλογα με το φύλο, την ηλικία και τις ειδικές ανάγκες. Οι συγκεκριμένες αστικές πολιτικές κατευθύνσεις αξιοποιούν την υγεία ευαισθητοποίηση που υπάρχει στις νέες και τους νέους για να θολώσουν την ταξική υλική βάση των διακρίσεων. Πίσω από τις διακηρύξεις τους περί ισότητας των πολιτών, κρύβουν ότι δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική ισοτιμία στην κοινωνία της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, μέσα από τη σύντομη αυτή παρέμβαση, ευελπιστούμε να δώσαμε ερεθίσματα για περαιτέρω προβληματισμό, να σας ανοίξαμε την όρεξη να γνωρίσετε, ειδικά οι νέες και οι νέοι, τις πρωτοπόρες θέσεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ. Γιατί η αληθινή γνώση, δηλαδή η γνώση και η διαρκής προσπάθεια αφομοίωσης της επαναστατικής επιστημονικής θεωρίας του μαρξισμού-λενινισμού, είναι το όπλο μας απέναντι στον ανορθολογισμό. Μας δίνει τα αναγκαία εργαλεία για να προσεγγίσουμε την αντικειμενική πραγματικότητα. Και γιατί αυτό μας αφορά? Γιατί, όπως είπε ο ποιητής, μονάχα η πραγματικότητα μπορεί να μας μάθει πώς την πραγματικότητα να αλλάξουμε. Και τώρα δίνουμε το λόγο στην Κωνσταντίνα Τσιουπρά, μέλος της Επιτροπής Περιοχής Αττικής του ΚΚΕ και γραμματέα της Τομεακής Επιτροπής Εκπαιδευτικών, για την παρέμβασή της με θέμα «Αναλύση για τις ανισότιμες σχέσεις των δύο φύλων στο σχολείο». Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι,
Ξέρουμε πως όσες και όσοι έχετε κάποια σχέση με την εκπαιδευτική διαδικασία, εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς, έρχεστε καθημερινά σε επαφή με πιο εξόφθαλμα ψέματα του αστικού σχολείου και ίσως σκέφτεστε το εξής. Δεν είναι τουλάχιστον θετικό το γεγονός ότι τα σχολικά εγχειρίδια καταπιάνονται διακριτά με το θέμα της ανισότητας γυναικών και ανδρών? Δεν είναι βήμα ότι δεν αποτελεί ταμπού η συζήτηση στις τάξεις για τις σχέσεις των δύο φύλων? Η διαπαιδαγώγηση των μαθητών και των μαθητριών μας με τις αξίες της συλλογικότητας, της αλληλεγγύης, κόντρα στον ανταγωνισμό, με την καλλιέργεια του αλληλοσεβασμού ανάμεσα στα δύο φύλλα, είναι συστατικό στοιχείο της αντίληψής μας για το σχολείο των σύγχρονων αναγκών και δυνατοτήτων της εποχής μας, που μπολιάζει την καθημερινή μας δράση. Είναι αλήθεια πως όλοι μας έχουμε προβληματισμούς αλλά και γνώμη για το τι συμβαίνει μέσα στα σχολεία σήμερα. Ας αναρωτηθούμε, λοιπόν. Μπορεί το σημερινό αστικό σχολείο της κατακαιρματισμένης και σχεχημένης πληροφορίας, της παπαγαλίας, της αποσπασματικότητας, να δώσει απαντήσεις στα γιατί και το πώς των μαθητών και μαθητριών για την ανισότιμη θέση της γυναίκας? Όσο και αν ψάξουμε στα σχολικά βιβλία, θα δυσκολευτούμε να βρούμε ολοκληρωμένες απαντήσεις σε αυτούς τους προβληματισμούς. Μόνο μισές αλήθειες, ανακατεμένες με σκοταδιστικές απόψεις για την κοινωνική θέση της γυναίκας, όπως κυρίως εκφράζει το μάθημα των θρησκευτικών. Όπου παρουσιάζεται η ιστορική ήττα των γυναικών, όπως το μάθημα της οικιακής οικονομίας της πρώτης γυμνασίου, αυτή αποδίδεται στη σωματική τους δύναμη και όχι στην απώλεια του κοινωνικού χαρακτήρα της εργασίας τους, ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης των μέσων παραγωγής και της ανώτης παραγωγικότητας εργασίας, στο πέρασμα από την πρωτόγονη κομμουνιστική κοινωνία στην πρώτη ταξική εκμεταλλευτική κοινωνία, τη δουλοκτησία. Αυτό ενισχύεται και κατά την προσέγγιση των μετέπειτα εκμεταλλευτικών κοινωνιών και των σχέσεων των δύο φύλων σε αυτές. Στα σχολικά εγχειρίδια όλες οι γυναίκες χρήζουν της ίδιας αντιμετώπισης στην αρχαία Αθήνα, το Βυζάντιο ή και μετέπειτα. Η όποια διαφορά περιγράφεται στη θέση της γυναίκας στην κοινωνία αποδίδεται σε διαφορετική συμπεριφορά, αντιλήψεις, νοοτροπία της κοινωνίας απέναντί της. Για παράδειγμα, στα σχετικά βιβλία της ιστορίας αναφέρεται ότι στην φιλική εταιρεία εισέρχονται κατ' εξαίρεση κάποιες γυναίκες, όπως η Μπουμπουλίνα, χωρίς όμως κάποια αναφορά στην κοινωνική τους θέση, άρα και στο ρόλο τους κατά την αστική επανάσταση. Ή σε άλλα μεγάλα γεγονότα που αναφέρεται η συμβολή των γυναικών στα βιβλία της ιστορίας, παραμένει και πάλι αναπάντητο το ερώτημα ποιες ήταν οι συνθήκες που οδήγησαν στη συμμετοχή των γυναικών, όπως για παράδειγμα στον αγώνα του λαού μας ενάντια στην τριπλή κατοχή τη δεκαετία του 40. Κρύβουν ότι είχε προηγηθεί μια πολυκύμαντη διαδρομή που δεν ήταν ευθύγραμμη ούτε χωρίς εμπόδια και εμπλουτίστηκε με ξεχωριστές στιγμές από τη συμμετοχή μιας πρωτοπορίας γυναικών σε αυτούς. Και το υπόβαθρο που όθησε τις γυναίκες στην κοινωνική δράση ήταν η μαζική είσοδό τους στην κοινωνική παραγωγή ως μισθωτές εργάτριες σε συνθήκες ανάπτυξης και κυριαρχίας των καπιταλιστικών σχέσεων. Και ο καπιταλισμός αξιοποίησε όλων των ειδών της διακρίσης σε βάρος της γυναίκας για να εξυπηρετήσει την κερδοφορία του κεφαλαίου. Φίλες και φίλοι, σήμερα όλο και περισσότεροι μαθητές και μαθήτριες προβληματίζονται για μια σειρά κοινωνικά ζητήματα, όπως τα αποτρόπαια περιστατικά βίας κατά των γυναικών, κοριτσιών στην ηλικία τους, όπως ήταν οι 12χρονοι μαθήτρες σας σε πόλια. Όμως το σημερινό αστικό σχολείο αποκρύπτει ότι υπάρχει ένα σάπιο οικονομικό, κοινωνικό, πολιτιστικό υπόβαθρο που διαμορφώνει προσωπικότητες ικανές να πράξουν τέτοιες εγκληματικές πράξεις. Ότι στη σύψη της καπιταλιστικής κοινωνίας γίνονται μάθημα ζωής ο ανταγωνισμός, ο εγωιστικός τρόπος στάσης και σκέψης. Διαχρονικά τα Υπουργεία Παιδείας δίνουν κατευθύνσεις στα σχολεία για την ευαισθητοποίηση των μαθητών και μαθητριών ενάντια στους κοινωνικούς αποκλεισμούς, ενάντια στα φαινόμενα βίας. Όμως όλα αυτά που χρειάζονται για να αντιμετωπιστούν αυτά τα φαινόμενα στα σχολεία, όπως προσλήψεις κοινωνικών λειτουργών, ψυχολόγων, ακόμα και εκπαιδευτικών, αντιμετωπίζονται ως κόστος για το αστικό κράτος. Ακόμα και όταν γίνεται αναφορά μέσα στα βιβλία για τις αναχρονιστικές αντιλήψεις, όπως την κοινωνιολογία της πρώτης λυκείου, αυτή μένει στα μισά. Αναφέρεται συγκεκριμένα «Οι κοινωνικές αντιλήψεις και νοοτροπίες, ορισμένα κοινωνικά προβλήματα, έχουν τις ρίζες τους σε νοοτροπίες παλαιότερων εποχών, οι οποίες επιβιώνουν στις μέρες μας. Απομακρύνουμε αυτόν τον τρόπο τις μαθήτρες και τους μαθητές από το να γνωρίζουν πώς γεννιούνται αυτές οι αντιλήψεις, οι ιδέες, να ανακαλύψουν ότι είναι αντανάκλαση της αντικειμενικής κοινωνικής πραγματικότητας». Τα παραπάνω βεβαίως δεν τα λέμε για να νιώσουμε αμηχανία απέναντι στο αστικό σχολείο και το τι μαθαίνουν στα παιδιά. Τα λέμε γιατί η καλή γνώση του τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε
είναι το α και το ω για να είμαστε αποτελεσματικοί σε αυτή τη μάχη που δίνουμε για το κέρδισμα της συνείδησης της νέας γενιάς. Κυρίως όμως τα λέμε για να αντιληφθούμε το καθήκον που έχουμε οι πρωτοπόροι εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές, ιδιαίτερα οι γυναίκες, να παρέμβουμε σε αυτό το περιεχόμενο ακόμα πιο πλατιά, πιο αποτελεσματικά και πιο διεισδυτικά. Απέναντι λοιπόν στις ανακρίβειες, την παραχάραξη της αλήθειας, στον αντιεπιστημονισμό και ανορθολογισμό, μπορούμε να βάλουμε το δικό μας λιθαράκι. Να γίνει κάθε τάξη κυψέλη συζήτησης για την πραγματική αιτία όλων των κοινωνικών φαινομένων. Να ανταλλάξουμε σκέψεις, τι μπορεί να γίνει για να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Και αφορμές μπορούν να μας δοθούν πραγματικά πάρα πολλές. Όταν το Υπουργείο Παιδείας κάνει αναφορά στα αστικά γυναικεία κινήματα του 19ου και 20ου αιώνα, πρέπει να αρπάζουμε την ευκαιρία για να συζητήσουμε με τους μαθητές και τις μαθήτριές μας για τις εργάτρες κλωστοφαντουργίας στη Νέα Υόρκη, που πλημμύρισαν τους δρόμους, τα έβαλαν με τα αφεντικά και το κράτος τους, διεκδικώντας καλύτερες συνθήκες δουλειάς και ζωή με αξιοπρέπεια. Να συζητήσουμε για τις αγωνίστριες επαναστάτριες του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ, της ΕΠΟΛ, του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, που πάλεψαν με το όπλο στο χέρι μαζί με τους άντρες συντρόφους τους για μια καλύτερη ζωή σε σύγκρουση με την αστική κυριαρχία. Και αυτή είναι μια συζήτηση που συνεπέρνει τους μαθητές και τις μαθήτριες, γιατί πατάει σε υπαρκτούς προβληματισμούς τους. Είναι τυχαίο ότι σε όποια σχολεία η ΟΓΕ μπαίνει να συζητήσει με εκπαιδευτικούς και μαθήτριες, ανοίγει μια νέα, πιο στέρεη και σταθερή σχέση? Έχουμε θετική πείρα από τέτοια προσπάθεια, η οποία όμως πρέπει να διαδοθεί και να αξιοποιηθεί σε ακόμα περισσότερα σχολεία. Και εμείς πρέπει να στεκόμαστε δίπλα στα νέα παιδιά, να τους ακούμε, διαμορφώνοντας κριτήριο για να προσεγγίσουν γιατί γίνονται όλα αυτά γύρω τους και πώς μπορεί να απελευθερωθεί η γυναίκα από κάθε κοινωνική ανισότητα. Να ρίξουμε το σπόρο της έπνευσης σε όλο και περισσότερους μαθητές και μαθήτριες για την αναγκαιότητα του αγώνα ώστε να αλλάξουμε τον κόσμο, για την κοινωνία της πραγματικής ελευθερίας, τον σοσιαλισμό-κομμουνισμό. Ευχαριστώ. Δίνουμε το λόγο για την τελευταία παρέμβαση στην Κωνσταντίνα Τσόντρα, μέλος του τμήματος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ για την ισοτιμία και τη χειραφέτηση της γυναίκας, για την παρέμβασή της με θέμα «Θεωρίες για την οικογένεια στην εκπαίδευση. Σημείο συνάντησης παροχημένων αντιλήψεων και του μοντέρνου ανθρολογισμού». Μετά το τέλος της παρέμβασης, θα υπάρχει δυνατότητα να γίνουν ερωτήσεις. Καλησπέρα και από μένα, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι. Είναι γεγονός ότι το ζήτημα της οικογένειας παραμένει ψηλά στο ενδιαφέρον των αστικών κοινωνικών επιστημών αλλά και της πολιτικής συζήτησης. Και μάλιστα παρατηρούμε μία ορισμένη εξέλιξη στις θεωρίες για το τι είναι οικογένεια, η οποία όμως τίνει να περιγράφει παρά τελικά να ορίζει και ακόμα περισσότερο να εξηγεί ολοκληρωμένα. Έτσι, σε μία σειρά πανεπιστημιακά συγγράμματα, πολύ εύγλωτα θα λέγαμε, περιγράφονται οι εξελίξεις, τα νέα στοιχεία που προέκυψαν τις τελευταίες δεκαετίες, όπως το ονομάζουν τους νέους τύπους οικογένειας. Δίνουν όμως θολές ερμηνείες για τις αιτίες τους, καθώς στην καλύτερη περίπτωση συνδέουν επιφανειακά αυτές τις μεταβολές με την άνοδο της γυναικείας συμμετοχής στην εργασία. Την ίδια ώρα διαμορφώνουν την εντύπωση ότι μιλάμε για έναν θεσμό, σε εισαγωγικά, ο οποίος υπήρξε αμετάβλητος στους αιώνες, μέχρι που ξαφνικά και πολύ πρόσφατα υπέστη ριζικές αλλαγές. Και όντως, τις τελευταίες δεκαετίες διαπιστώνονται σημαντικές αλλαγές στις σχέσεις συμβίωσης. Για παράδειγμα, καταγράφεται τάση μείωσης των θεσμοθετημένων μορφών συμβίωσης, που όπως είναι ο πολιτικός γάμος, ο θρησκευτικός γάμος, τα σύμφωνα συμβίωσης, καθώς και τάση αύξησης των διαζυγίων. Υπάρχει επίσης αυξητική τάση στις γεννήσεις παιδιών εκτός γάμου. Εμφανίζεται επίσης ως τάση η συμβολή και των δύο γονέων στην ανατροφή των παιδιών, τα διαζευμένα ζευγάρια με παιδιά που στη συνέχεια κάνουν νέες σχέσεις ή δεύτερο-τρίτο γάμο. Ενώ ένα νέο σχετικά ιστορικά φαινόμενο είναι και το λεγόμενο δημογραφικό, με κύριο χαρακτηριστικό τη μείωση των γεννήσεων. Ως κόμμα επιδιώκουμε να μελετήσουμε πιο βαθιά τη σχετική συζήτηση που γίνεται, όχι μόνο από τις κοινωνικές επιστήμες, αλλά από τα αστικά επιτελεία της στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που σχετίζονται, αν θέλετε, με την ανησυχία τους για, για την κρίση της λεγόμενης πυρηνικής οικογένειας. Σε αυτόν τον προβληματισμό προσπαθούν να δώσουν απαντήσεις ορισμένα πανεπιστημιακά συγγράμματα που παρουσιάζουν την οικογένεια στον 21ο αιώνα ως έναν θεσμό,
ο οποίος στον σύγχρονο μεταμοντέρνο, όπως λένε κόσμο, έχει απολέσει τα παραδοσιακά του χαρακτηριστικά και χαρακτηρίζεται πλέον από ρευστότητα. Όπως διευκρινίζουν χαρακτηριστικά, τα είδη και οι μορφές της οικογένειας είναι αποτέλεσμα προσωπικής επιλογής. Η οικογένεια δηλαδή παρουσιάζεται πια ό,τι θέλει και διαλέγει κάθε μία και καθένας, αναπαράγοντας τις αντιεπιστημονικές ανορθολογικές θεωρίες. Για τη διαλεκτική ληστική σκέψη, η οικογένεια είναι μια ιστορικά διαμορφωμένη μορφή κοινωνικής συμβίωσης, η οποία έχει στη βάση της την αναπαραγωγή του είδους. Όπως αποδεικνύει ο Έγκελς στο εμβληματικό του έργο «Η καταγωγή της οικογένειας, της ιδιοκτησίας και του κράτους», εξ αρχής η εξέλιξη της οικογένειας συμβαδίζει με την κοινωνική εξέλιξη. Από τη στοιχειώδη φροντίδα των παιδιών, που ήταν ομαδική υπόθεση της κοινότητας γυναικών και αντρών των πρωτόγονων αταξικών κοινωνιών, μέχρι τη λεγόμενη τυπική πυρηνική οικογένεια της ανεπτυγμένης καπιταλιστικής κοινωνίας, εμφανίστηκαν πολλές και διάφορες παραλλαγές της οικογένειας. Οι σχέσεις που συνδέονται με την αναπαραγωγή της νέας ζωής, ο γάμος, η οικογένεια, οι σχέσεις γονιών-παιδιών, έχουν εξ αρχής κοινωνικό χαρακτήρα και καθορίζονται από το επίπεδο της παραγωγικής δυνατότητας της κοινωνίας, τις οικονομικές σχέσεις στην παραγωγή-κατανομή, χωρίς βέβαια να παραγνωρίζουμε και μια σχετική αυτοτελή αλληλεπίδραση της οικογένειας με άλλες πλευρές της ζωής, όπως είναι τα έθιμα, η θρησκεία κτλ. Σε όλα τα εκμεταλλευτικά συστήματα, τη δουλοκτησία, τη φεουδαρχία και τον καπιταλισμό, για τις άρχουσες τάξεις, κύριος σκοπός της οικογένειας και του γάμου ήταν και είναι η εξασφάλιση κληρονόμων. Και για τις εκμεταλλευόμενες τάξεις, η αναπαραγωγή και η ανατροφή της επόμενης φουρνιάς της εργατικής δύναμης. Η οικογένεια, ο γάμος, ποτέ δεν αφορούσε τη συμβίωση δύο ή περισσότερων ανθρώπων, την αναγνώριση των ερωτικών, συναισθηματικών σχέσεων μεταξύ τους, όπως διδάσκεται καθέδρας. Το κύριο και καθοριστικό ήταν και παραμένει το πώς ρυθμίζονται οι υποχρεώσεις των γονιών προς τα παιδιά και η κληρονομιά. Η εξέλιξη του καπιταλισμού στο υπεριαλιστικό του στάδιο, η κυριαρχία των μεγάλων μονοπωλίων, η όξυνση του καπιταλιστικού ανταγωνισμού και η ένταση της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης σε πρωτοφανή επίπεδα έφερε στο προσκήνιο νέα κοινωνικά ζητήματα σε σχέση με την οικογένεια. Διευρύνθηκε η συμμετοχή των γυναικών στην κοινωνική εργασία, η οποία αντικειμενικά επέφερε τη σχετική οικονομική ανεξαρτησία τους από τα αντρικά μέλη της οικογένειας. Η πιο μαζική συμμετοχή των γυναικών στην κοινωνική εργασία ως μισθωτές ή αυτοαπασχολούμενες έχει φυσικά προοδευτικό χαρακτήρα, αλλά αντικειμενικά διαμορφώνει νέες ανάγκες στη σχέση εργασίας, μητρότητας και παντρότητας. Αν και καθυστερημένα, προχώρησε ο αντίστοιχος νομικός εξυγχρονισμός στο οικογενειακό δίκαιο, δίνοντας τη δυνατότητα μιας σχετικά πιο ελεύθερης επιλογής συντρόφου, σε σχέση βέβαια με ό,τι ίσχυε στο προκαπιταλιστικό παρελθόν. Ακόμα αν θέλετε και στην αρχή της καπιταλιστικής εποχής. Ο κοινωνικός ρόλος της γυναίκας σταδιακά έπαψε να είναι αποκλειστικά η μητρότητα. Οι παραπάνω εξελίξεις στην καπιταλιστική οικονομία έθεσαν νέα ζητήματα στους όρους αναπαραγωγής, ανατροφής και δημιουργίας των κατάλληλων προϋποθέσεων για την ένταξη στην παραγωγή της νέας βάρδιας της εργατικής τάξης και την πιο αποτελεσματική εκμετάλλευσή της. Η μηχανοποίηση, γενικότερα η τεχνολογική εξέλιξη, απαιτούσε στοιχειώδη γνώση, μόρφωση, ειδίκευση. Γιγαντώθηκε με λίγα λόγια ο όγκος των νοητικών, των γνωστικών, των συναισθηματικών δεξιοτήτων που πρέπει να αφομοιώσει ένα παιδί ως αναγκαία εξέλιξη με βάση τις απαιτήσεις του κεφαλαίου για το εργατικό δυναμικό με όλες τις απαραίτητες δεξιότητες που εργάζεται για να μπορεί αύριο να εργαστεί. Οδήγησε κυρίως στα μέσα του 20ου αιώνα το αστικό κράτος να αναλάβει σχεδόν εξ ολοκλήρου σε μαζική κλίμακα τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών από την πρώτη παιδική ηλικία με επιστημονικά οργανωμένο τρόπο, όσο βέβαια το επέτρεπαν και το επιτρέπουν οι εκμεταλλευτικές σχέσεις. Το σχολείο έγινε υποχρεωτικό και η παιδική εργασία περιορίστηκε, αν και, όπως ξέρουμε, ποτέ στην πραγματικότητα δεν εξαφανίστηκε. Αυτές οι ραγδαίες αλλαγές δεν αλλάζουν ότι και στη σύγχρονη καπιταλιστική κοινωνία η εργατική λαϊκή οικογένεια είναι υποχρεωμένη με δικά της μέσα να αναπαράγει την νέα εργατική δύναμη που χρειάζεται το κεφάλαιο για το μέλλον. Οι γονείς και ιδιαίτερα οι γυναίκες
αναλαμβάνουν ως σχεδόν αποκλειστική τους ευθύνη το κοπιαστικό και πολυδάπανο έργο της ανατροφής και της φροντίδας των παιδιών. Στη βάση αυτή, αν θέλετε, ορισμένοι θεωρητικοί του λεγόμενου φεμινιστικού ρεύματος, απομονώνοντας ζητήματα συμπεριφοράς και διαπαιδαγώγησης από το σύνολο των κοινωνικών και οικονομικών σχέσεων, περιγράφουν την οικογένεια ως τον πρωταρχικό χώρο καταπίεσης και εκμετάλλευσης της γυναίκας. Έτσι, όπως ανέφεραν και οι προηγούμενες ομιλήτριες, δαχτυλοδείχνουν ως βασικό αντίπαλο της εργαζόμενης γυναίκας όχι την καπιταλιστική εργοδοσία, αλλά τον σύντροφο, τον αδερφό, τον πατέρα της, συμβάλλοντας έτσι στη διάσπαση της εργατικής τάξης και του εργατικού κινήματος. Το ίδιο βέβαια ισχύει και σε σχέση με τη βία του άντρα προς τη γυναίκα, ξεκόβοντάς την από τα βαθύτερα κοινωνικά της αίτια, όπως ήδη αναφέρθηκε. Στην πραγματικότητα, η καπιταλιστική εξουσία, ενώ επιδιώκει τη διεύρυνση της γυναικείας εργασίας, δεν εξασφαλίζει τις ανάλογες κρατικές, κοινωνικές δομές και υπηρεσίες, γιατί τις θεωρεί κόστος. Έτσι, φέρνει σε αντιπαράθεση το δικαίωμα της γυναίκας στην εργασία με την κοινωνική ανάγκη προστασίας της μητρότητας της οικογένειας. Την ίδια ώρα παρουσιάζεται ως ζήτημα ατομικής ευθύνης και ικανότητας της γυναίκας ή δήθεν επιλογή ανάμεσα στην επαγγελματική ανέλυξη και στη δημιουργία οικογένειας. Οι κατευθύνσεις της αστικής στρατηγικής παρουσιάζουν κυρίως ως λύση του προβλήματος τον πιο ισορροπημένο ανάμεσα στα δύο φύλλα καταμερισμό των ευθυνών για τη φροντίδα των παιδιών, των ηλικιωμένων, των ατόμων με ειδικές ανάγκες του σπιτιού. Αρκεί βέβαια το αστικό κράτος να έχει την ουρά του απ' έξω. Ενώ οι όποιες υπηρεσίες στήριξης των εξαρτώμενων μελών της οικογένειας και απαλλαγής από τις άχαρες κοπιαστικές δουλειές του ατομικού νοικοκυριού, στον καπιταλισμό είναι εμπορευματοποιημένες. Στον αντίποδο όλων αυτών, οι προτάσεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ έχουν στο επίκεντρο τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες των νέων ζευγαριών. Για να μπορέσουν οι νέοι και οι νέες να δημιουργήσουν ελεύθερα και συνειδητά οικογένεια, θα πρέπει να νιώθουν την ασφάλεια της σταθερής εργασίας, του σταθερού εισοδήματος για την κάλυψη των βασικών αναγκών σε υγεία, παιδεία, προσχολική αγωγή, ειδική αγωγή, δημιουργική απασχόληση των παιδιών, που χρειάζεται να είναι αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν, όπως και φτηνής σύγχρονης κατοικίας. Είμαστε αντίθετοι με την παροχημένη συντηρητική άποψη ότι μία σειρά δικαιώματα, όπως είναι η ασφάλιση, η σύνταξη, άλλα ιδιωτικά ζητήματα ενός ζευγαριού, όπως είναι τα κληρονομικά, η συμβίωση, πρέπει να εξαρτώνται και να κατοχυρώνονται από τη νομική σύμβαση του γάμου. Υποστηρίζουμε ότι ο νόμος χρειάζεται να κατοχυρώνει κυρίως τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των γονιών απέναντι στα παιδιά τους, στα πλαίσια της αντίληψής μας για την αναβαθμισμένη, συνειδητή ευθύνη των φυσικών γονιών, από τους οποίους το παιδί εξαρτάται και χωρίς την άμεση φροντίδα τους δεν μπορεί να επιζήσει. Γιατί το βρέφος, το νήπιο, περνάει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να μπορέσει να αποκτήσει μια σχετική αυτοτέλεια από το οικογενειακό του περιβάλλον, δηλαδή να κινηθεί, να τραφεί μόνο του, να προσαρμοστεί και να γνωρίσει το περιβάλλον, τον κόσμο. Ταυτόχρονα, τα παιδιά πρέπει να προστατεύονται από την αδυναμία ή και την αυθαιρεσία των γονιών μέσω κατάλληλων, στελεχωμένων, κρατικών κοινωνικών υπηρεσιών και ταυτόχρονα βέβαια να βοηθούνται και οι γονείς. Βέβαια, έχουμε επίγνωση ότι η οικογένεια δεν αποτελεί ένα αδιαπέραστο κουκούλι πέρα και έξω από την υπόλοιπη κοινωνία. Έτσι και σήμερα διατρέχεται από όλες τις εκφάνσεις της ύψης του καπιταλιστικού συστήματος. Στην χειρότερη περίπτωση, η σύγχρονη αντιδραστικοποίηση της κοινωνίας οδηγεί σε φαινόμενα παραμέλησης, βίας, σεξουαλικής και άλλης κακοποίησης των παιδιών από τους γονείς τους. Στην καλύτερη περίπτωση, δεν αφήνει παρά ελάχιστα περιθώρια για την ανάπτυξη μιας πραγματικά ποιοτικής δημιουργικής σχέσης με το παιδί. Πάνω σε αυτό το σάπιο κοινωνικό πολιτιστικό υπόβαθρο, βρίσκουν έδαφος να αναπαραχθούν και σκοταδιστικές εθνικιστικές απόψεις για το θεσμό της οικογένειας, που θεωρείται ως, όπως λένε, η οικονομική κοινωνική μονάδα για τη διασφάλιση του έθνους, στηριζόμενη στους αναχρονιστικούς κοινωνικούς ρόλους για τον άντρα και τη γυναίκα, στην οποία φυσικά φορτώνουν τα βάρη της φροντίδας της οικογένειας, των παιδιών κτλ. Όπως αναπαράγονται και οι ανορθολογικές απόψεις της σύγχρονης μεταμοντέρνας αστικής κοσμοθεωρίας, που αποσπούν την οικογένεια από το ιστορικό και κοινωνικό περιεχόμενο της κυρίαρχης σχέσης παραγωγής.
απομονώνουν την έννοια της οικογένειας από τον πυρήνα της, δηλαδή την αναπαραγωγή της ανθρώπινης ζωής. Τέτοιες θεωρίες φτάνουν άμεσα ή έμεσα να αμφισβητούν την αντικειμενική συμπληρωματικότητα των δύο φύλων στην αναπαραγωγική διαδικασία. Άλλωστε, αξιοποιήθηκαν για να νομιμοποιηθεί στη συνείδηση, ιδιαίτερα των νέων ηλικιών, η θεσμοθέτηση της κοινής γονικής μέρημνας σε ομόφυλα ζευγάρια, που ψηφίστηκε πρόσφατα από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τη Σοσιαλδημοκρατία, ουσιαστικά καλύπτοντας την ατροφία της ευθύνης του ένα φυσικού γονέα. Αυτό δεν σχετίζεται με την αναγκαιότητα κοινωνικής αποδοχής του ομόφυλου σεξουαλικού προσανατολισμού. Κλείνοντας, φίλες και φίλοι, πώς θα εξελιχθεί η οικογένεια στο σοσιαλισμό-κομμουνισμό? Κατά τη γνώμη μας, το σίγουρο είναι ότι στη βάση της κατάργησης της ατομικής ιδιοκτησίας στα μέσα παραγωγής θα εκλείψει κάθε οικονομικός καταναγκασμός στην επιλογή συντρόφου και στην απόκτηση παιδιών. Η συμβίωση και η δημιουργία οικογένειας θα είναι πραγματικά ελεύθερες, θα αναβαθμιστεί ουσιαστικά η σχέση των γονιών με τα παιδιά, εφόσον θα έχει φύγει από τη μέση το καθημερινό άγχος της επιβίωσης, όλο το βάρος του ατομικού νοικοκυριού. Όμως, σπέρματα αυτής της τάσης είναι ανάγκη να διαπεράσουν πιο βαθιά την κομμουνιστική σκέψη για τη γονική σχέση, με κριτήριο την ανάγκη ανάπτυξης του παιδιού ως αυτοτελούς προσωπικότητας και όχι σαν επένδυση, σαν μέσο συναισθηματικής στήριξης για το γονιό. Από εκεί και πέρα, όπως λέει και ο Έγγελς, οι άνθρωποι του μέλλοντος θα γράψουν στα παλιά τους τα παπούτσια αυτά που σήμερα πιστεύουμε ότι θα πρέπει να κάνουν, θα φτιάξουν τη δική τους ζωή και τη δική τους αντίστοιχη κοινή γνώμη για τις πράξεις του καθενός σου. Ευχαριστώ.